Περισσότερα από 150 στελέχη του ομίλου Eurobank από τους τομείς διαχείρισης περιουσίας πελατών μεγάλης οικονομικής επιφάνειας συγκεντρώθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη, πραγματοποιώντας την ετήσια συνάντησή τους προκειμένου να κάνουν ένα απολογισμό της χρονιάς που τελειώνει, αλλά κυρίως να συζητήσουν τις κατευθύνσεις της στρατηγικής τους για το 2020 και να ανταλλάξουν απόψεις με εκπροσώπους μεγάλων διεθνών επενδυτικών τραπεζών που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση. Ήρθαμε εδώ να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, τις συνθήκες, να ενημερώσουμε τα στελέχη μας για τις νεότερες εξελίξεις στον χώρο του private banking, αλλά συνοδευόμαστε και από πολύ μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι η Schroders, η JP Morgan, η Morgan Stanley, η BNP Paribas και άλλοι οργανισμοί, η M&G, για να συζητήσουμε μαζί και να, αν θέλετε, να δημιουργήσουμε το μέλλον το οποίο όλοι περιμένουμε μέσα από αυτήν την διαδικασία. Σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική οικονομία μπαίνει σε μια νέα αναπτυξιακή τροχιά, τέτοιες συναντήσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς υπάρχουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες για Έλληνες και ξένους επενδυτές σε πολλούς τομείς, όπως είναι ο τουρισμός, η ενέργεια και οι μεταφορές. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Υπάρχει και μια ψυχολογική ανάταση στον τόπο και θεωρώ ότι δημιουργούνται σιγά σιγά αυτές οι συνθήκες που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη να έρθει σε μια πιο σταδιακή μορφή, αλλά σίγουρα φαίνεται ότι έχει αρχίσει και δημιουργείται. Είμαστε αισιόδοξοι. Δημιουργούνται αυτές οι συνθήκες οι οποίες θα επιτρέψουν να αναπτυχθεί ο τόπος πολύ καλύτερα. Πάντα με συνέχεια και πάντα με συνέπεια πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος στελέχη όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και τη Βουλγαρία, όπου δηλαδή ο όμιλος Eurobank δραστηριοποιείται.